Τι έγινε? Δεν είσαι για δηλώσεις. Ούτε εγώ είμαι για δηλώσεις. Για δηλώσεις είμαστε. Τι να δηλώσεις? Λέει είσαι ό,τι δηλώσεις. Τι να δηλώσεις? Στην Ελλάδα τώρα τη σήμερα ημέρα είσαι ό,τι δηλώσεις. Μπορείς να είσαι ό,τι δηλώσεις. Τι να δηλώσεις τι δηλαδή? Ότι είσαι τι? Ότι είσαι χαΐστας. Χαΐστας και να ψάχνεις με το κουστούμι μες στα σκουπίδια. Αυτό είναι η δήλωση. Είσαι χαΐστας. Είσαι ό,τι δηλώσεις. Ισχύει? Όχι, δεν ισχύει. Η μόνη περίπτωση που στην Ελλάδα δεν ισχύει το ό,τι δηλώσεις. Δεν μπορεί να δηλώνεις αριστερός που ενδιαφέρεσαι για το κοινό καλό και μετά να μου βγαίνεις δηλαδή από το χειρισμό ας πούμε και την υποτέλεια δεξιότερος του δεξιού ο δεξιέ. Ας πω κάτι, η Νέα Δημοκρατία μπροστά στο ΣΥΡΙΖΑ είναι κουκουέ μουλού. Αυτό είναι δήλωση. Αλλιώς δεν μπορείς να δηλώσεις ό,τι θες. Δεν σε παίρνει. Μετρήσεις λέει. Μετρήσεις. Μετρήθηκε το DNA. Το DNA του νέου Έλληνα. Το οποίο έχει αλλοιωθεί μόνο κατά 2% από τον αρχαίο παππού του. Σκέψου να έχει αλλοιωθεί κατά 20% που θα γινόταν. Εμείς θα μέναμε στη Γερμανία και η Γερμανία θα μένει εδώ. Έχουμε για αυτούς τους Έλληνες που ζουν έξω. Γιατί κανένας Έλληνας δεν ζει σε αυτή τη χώρα. Όλοι ζούμε έξω και ερχόμαστε εδώ για διακοπές. Αυτό είναι γεγονός. Δεν το συζητάμε. Δεν θέλω να το διαπραγματεύσω αυτό. Δηλαδή, σκέψου δηλαδή, τις κοινότητες, ας πούμε, στο Νεπάλ, στο Περού, στην Μποτσουάνα. Φεύγει από τη Βέρεια, είναι από τη Βέρεια, ζει στην Κατμαντού. Γιατί πού θα ζήσει, συγγνώμη, πού θα ζήσει καλύτερα? Φαντάσου ότι έχει περάσει στην Ελλάδα αυτός που έχει πάει να ζήσει στην Μποτσουάνα. Σκέψου. Στο Θιβέτ. Εκεί θα βρει την ταυτότητά του Έλληνες. Παντού, παντού οι Έλληνες. Παντού οι Έλληνες της Διασποράς. Αυτή η χώρα πρέπει να λέγεται Ελλάδα, η χώρα της Διασποράς. Εδώ ερχόμαστε για διακοπές. Πάμε στα νησιά, κάνουμε τον μπανάκι μας και μετά θα γυρίσουμε πίσω στις δουλειές μας. Έτσι. Τι λέμε τώρα? Αυτό το κόλλημα με τους αρχαίους. Αυτό το κόλλημα με τους αρχαίους, δηλαδή. Ξεκόλαρε. Ξεκόλαρε. Ας τον Περικλή. Περικλή. Ο Περικλής. Ας πω. Ο Περικλής ό,τι δήλωνε ήταν. Σου λέει, εμένα με λένε Περικλή, ζητάω την ψήφο σου να κυβερνήσω. Υποθηκεύω την περιουσία μου και τη δικιά μου και των απογόνων μου. Δηλώσεις τώρα, έτσι. Και αν θίξω την ηθική ακεραιότητα της πατρίδας, να με γερμάσετε στην πνίκα. Και τον διώξανε. Και αυτόν και το Φιδία και τον Αναξαγόρα. Τα ίδια σκατά ήταν κι αυτοί. Όσοι προσπαθήσαν να κάνουν καλό στην Ελλάδα, ή τους διώξανε, ή τους φυλαγίσανε, τους σκοτώσανε. Δεν έχει άλλη λύση, αυτό είναι. Απλά πράγματα. Άσε που τέλειωσε για την Ακρόπολη με δικά του λεφτά. Αυτό που το πας. Το θυμόσαστε το έξω πάμε καλά? Μόνο έξω πάμε καλά. Μέσα δεν μπορούμε να πάμε καλά. Έχει το άλλο και σου λέει πρωτογενές πλεώνασμα. Τι? Είναι ελληνικά το πρωτογενές πλεώνασμα? Είναι ελληνικά μνημόνιο. Με κουράζεις. Θες, μπορείς, κάντο. Δεν μπορείς, μη με γάμας. Αγάπη μου, μη με γάμας. Γιατί δεν μιλάς ελληνικά?
Γιατί δεν είναι ελληνικά. Γιατί όπως τα λένε μου τα μεταφέρεις. Και περιμένεις εγώ να τα καταλάβω. Και να τα κάνω. Γεννήθηκα και θα πεθάνω μέχρι να κλείσουν τα 400 χρόνια της τουρκοκρατίας και θα πληρώνω δάνειο. Μέχρι να τελειώσουν τα 400 χρόνια της τουρκοκρατίας θα πληρώνω δάνειο. Αυτά είναι καλά ελληνικά. Δύο λεπτά. Το θέμα είναι... Τώρα που το σκέφτομαι, λέω, δεν με ρώτησε κανένας αν θέλω να μπω στην Ευρώπη. Ένα δημοψήφισμα κάτι για τα μάτια του κόσμου. Τίποτα. Να μου πεις ψήφισες Καραμαλή, που ήξερες τι σκεφτόταν. Το πρόβλημα όμως είναι, δεν είναι όταν ψηφίζεις κάποιον και βγαίνει που ξέρεις πώς σκέφτεται. Το πρόβλημα είναι όταν ψηφίζεις κάποιον και βγαίνει που δεν ξέρεις τι άλλο σκέφτεται. Ή τι δεν μπορεί να σου πει και να θέλει να μην μπορεί να σου πει. Εκεί είναι. Με όλους όσους περάσανε πρωθυπουργοί από την Ελλάδα. Δηλαδή αυτό είναι το τρομερό, το σώσιμο που κάναμε στην Ελλάδα. Τι σώνανε, μια ζωή τι σώνανε. Τι σώνανε, ευτυχώς τι σώνανε. Σώσιμο που είχε πάει αυτή η χώρα. Παναγία μου. Δεν θέλω άλλο σώσιμο. Πηγαίνετε, σώστε άλλη χώρα. Αλλού. Θέλω λίγο πείνα, θέλω λίγο πόνο, θέλω λίγο ζόρι. Δεν μπορώ. Φτάνει. Δηλαδή έχω. Δεν μπορώ άλλο. Φτάνει. Είμαι καλά. Ευτυχώς. Τη ζώνανε. Την κάνανε πρόεδρο της Αμερικής, Αγγλίας, Γερμανίας, όπως πρέπει. Ευτυχώς δηλαδή, δεν λες. Ευτυχώς. Τη σώσατε, φτάνει. Σταματήστε, φτάνει. Τελείωσε. Δεν θέλω άλλο σώσιμο, ρε παιδιά. Εις του Κασίδιον το κεφάλιον. Ελάς, το πειραματώζω. Γι' αυτό λυσάνε να παίζει το Champions League. Για το πείραμα δεν τελείωσε ακόμα. Δεν ξέρω αν θα ζήσει το ποντίκι. Εσύ Έλληνα ποντίκι Ευρωπαίος. Ευρωπαίος. Όσο πιο πολύ Εύρος εσύ, τόσο πιο μεγάλο Παίος εγώ. Ευρωπαίος. Οικονομική προσφώνηση. Χέστηκαν υπάρχει. Μα σου πάρω αυτό που θέλω, χέστηκαν υπάρχει. Αυτού το ρόλο έπαιξε και το ευρώ. Έλαφος θέλει να παίξει με την Bayern στο Ολυμπιακό στάδιο. Μπορεί να την κερδίσεις. Την Bayern, πίστεψε του και θα την κερδίσεις. Δεν μπορείς. Θα σου φέρω εγώ ένα Γερμανό προπονηταρά να πάρεις γραμμή από την μπάλα του Ευρωπαίου. Και μετά να σε πάρει μπάλα. Άμα σου πάρω αυτό που θέλω, χέστηκαν υπάρχεις. Δεν ξέρουμε ότι είμαστε το πειραματόζω. Υποψήφιος Ευρωπαίος λεγόμαστε. Εγώ σας το λέω εγώ. Δηλαδή κάνουμε αίτηση για να μπούμε στο σώμα. Τι λες τώρα. Γι' αυτό υπάρχει τόση αγάπη γύρω μας. Αγάπη. Δεν βλέπεις οι Ευρωπαίοι πόσο μας αγαπάνε. Φαντάσου να μην μας αγαπούσαν. Μόνοι μας δεν μπορούμε. Δεν έχουμε ενωτική διάθεση. Έχουμε διχαστική διάθεση. Τα πράγματα να τα βλέπουμε όπως είναι, όχι όπως φαίνονται. Γι' αυτό έτσι όπως βλέπεις την μπάλα τώρα, πάρε ένα τηλέφωνο και πάρε 3 πιτόγυρα, πατάτες, ωραία, έτσι να τρως, να πεθάνεις χορτάτος. Το θέμα είναι να πεθάνουμε χορτάτη. Αυτό είναι το θέμα. Από εκεί πέρα τι σε νοιάζει τώρα τι γίνεται. Γιατί νομίζουμε ότι ζούμε. Μια ζωή την είχαμε. Το τρομερό είναι ότι δεν βλέπω καμία θέληση για ζωή, καμία διάθεση, καμία βουλή. Α, τώρα που είπα βουλή. Βουλή στην Ελλάδα σημαίνει αυτοεξυπηρέτηση. Και βουλευτής, ο αυτοεξυπηρετούμενος. Δεν κάνω δηλώσεις, δεν είμαστε για δηλώσεις. Λέω αυτό που συμβαίνει τώρα. Για δηλώσεις είμαστε. Αφού σου δηλώνει ο άλλος, είμαι βουλευτής. Εδώ έχουμε σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ στην αλλαγή των κομμάτων. Υπάρχει βουλευτής που άλλαξε 16 κόμματα. Όχι, δεν φταίει αυτός. Τα κόμματα χρειάζονται τη συμβουλή του, την παιδεία του, τις γνώσεις του. Δεν θα αλλάξει 16, 26 να αλλάξει. Αυτό είναι το σωστό. Πρέπει να αλλάζουμε τα κόμματα. Μένουμε στο ίδιο μια ζωή. Αλλάζει η ζωή, δεν θα αλλάξει και το κόμμα. Αυτή κατάλαβες αυτό και δεν καθαρίζει. Δεν προσπαθώ μια ώρα να φτιάξω το ίδιο και δεν με καθαρίζεις. Τι να λέμε για δηλώσεις είμαστε. Δω, Φωστήρα. Βάλε ένα γκολ να κάνεις την ισοφάριση μες στο Μόναχο, ρε. Με στέλνεις κούβα. Τι περιμένεις. Τουρισμός, παιδεία, αγροτιά. Να τι. Κάνε την τρίπλα, κάνε την ισοφάριση. Βάλε γκολ μες στο Μόναχο. Μην με στέλνεις κούβα. Έλα. Πάρ' το παιχνίδι πάνω σου. Τι περιμένεις. Γι' αυτό σου λέω. Για δηλώσεις είμαστε. Τι να δηλώσεις. Έχεις να δηλώσεις. Εγώ ένα πράγμα έχω να δηλώσω μόνο. Αγροτιά, παιδεία, τουρισμός. Κάτι την τρίπλα μες στο Μόναχο και πήγαινε η σοφάριση, βάλε ένα γκολάκι, μην με στέλνεις κουβά. Τον κουβά που τον έβαλα.